Σάββατο Χαρδαλιά, Βουγιατίνοβιτς τώρα, βγαίνει ο Πλίτσης από την αιστεία του, πλασάρει ο Βουγιατίνοβιτς, πλασάρει και ο Χαρδαλιάς, η μπάλα λίγο πάνω από τη γραμμή, αποκρούεται από τον Παραφέστα, δεν φεύγει ο Νταλάκας, νέο γεύσμα, κεφαλιά από τον Βουγιατίνοβιτς, η μπάλα στο δοκάρι και ο Πασόπουλος είναι αυτός, η μπάλα στα δίκτυα, είναι το τέταρτο λεπτό του αγώνα μετά από αυτή τη φάση διαρκείας στα καρέ της Λάρισας, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Πλίτση, επαναφέρθηκε. Ο κεντρικός αμυντικός της Παναχαϊκής, ο Στέφανος Στασόπουλος, ήταν στην πορεία της μπάλας και κάνει το 1-0. Το πλάγιο εκτελεσμένο από τον Τσιόλι. Παραφέστας, κάνει τη σέντρα, είναι ο Γιώγας εκεί, πιάνει την κεφαλιά που φεύγει λίγο έξω από τα δοκάρια Δεσίλα, μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Βαγιανόπουλος είναι offside, είναι πάρα πολύ offside ο Βουγιαντίνοβιτς, αφήνει ο διαιτητής και ο Χαρδαλιάς σουτάρει πάνω στον εξερχόμενο Πλίτση, φάουλ βέβαια για την Παναχαϊκή, αλλά υπήρξε offside στην αρχή της φάσης. 21ο λεπτό, είναι ο Φιλιππόπουλος, είναι ο Βουγιαντίνοβιτς, είναι ο Πατρώνης, είναι και ο Τασόπουλος πάνω στην μπάλα. Ο τελευταίος εκτελεί, πέφτει ο Πλίτσης στη γωνιά του, απομακρύνει την μπάλα με γροθιές, την μπάλα που καταλήγει πλάγιο out. Πατρώνης βγάζει τη σέντρα για τον Βουγιαντίνοβιτς, τρώνει αυτός με το στήθος, κάνει και το σουτ που καταλήγει έξω, έχει φύγει κόρνερ η μπάλα από την κόντρα του Βουτυρίτσα. Ο Φιλιππόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά του Βουγιαντίνοβιτς, αποκρούει ο Πλίτσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Ζερδεβάς, όμως το γκολ είναι του Βουγιαντίνοβιτς, έγινε το κόρνερ του Φιλιππόπουλου, κεφαλιά του Βουγιαντίνοβιτς, απέκρουσε μέσα από τη γραμμή ο Πλίτσης και ολοκλήρωσε τον γκολ ο Ζερδεβάς. 30 λεπτό, Παναχαϊκή Λάρισα 2-0. 33 λεπτό, πολύ μακριά το φάουλ για τη Λάρισα, βαρύ και το γήπεδο, όμως ο Κούπτσεβης κάνει ένα δυνατό σουτ και εντυπωσιακά ο Δεσίλας στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ο Μιτσιμπόνας έκανε σήμα στους παίκτες ότι θα εκτελέσει βαθιά και πραγματικά πήρε την κεφαλιά ο Αλεξούλης, το σούτ από τον Άνταμπς, η μπάλα στα δίχτυα και ακυρώνει τον κόλο διαιτητής Ιατρόπουλος φυρίζοντας το σκόρε της Λάρισας σε θέση offside. Η Ρίτσας, πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτών της Λάρισας, γίνεται και η σέντρα. Χάνει ο Δεσίλας και ο Ζιώγας από κοντά αποτυγχάνει να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Τσιόλης. Περνάει το Παπαγιανόπουλο, περνάει και τον Τασόπουλο. Ατομική προσπάθεια του Τσιόλη και σέντρα. Είναι ο Αλεξούλης εκεί, στρώνει την μπάλα με το στήθος. Είναι ο Ζιώγας, τέταρτετ με το Δεσίλα. Πλασάρει και ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής. Αποσοβεί τον γκολ. Έτσι η Λάρισα δεν θα μπορέσει να μειώσει τουλάχιστον το σκορ.